Στο νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας της Μεσαωρίας, μεταξύ τριών μεγάλων πόλεων, βρίσκεται το χωριό Κοντέα. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας, Γάλλοι σταυροφόροι δημιούργησαν εδώ ένα μεγάλο φεουδαρχικό αγρόκτημα. Σε ένα υπερυψωμένο σημείο, οι Φράγκοι έκτισαν μια μεγαλοπρεπή έπαυλη, η οποία δέσποζε τις μεγάλες πεδιάδες. Πέτρινοι τείχοι περιτριγύριζαν μια εσωτερική αυλή, από την οποία οι αψιδωτές εισόδοι οδηγούσαν σε ανοιχτούς χώρους υποδοχής. Στην έπαυλη υπήρχε κάποτε ένας ελιόμυλος και πιο πέρα στάβλοι για να προστατεύουν τα ζώα του αγροκτήματος. Μετά την αποχώρηση των Φράγκων και κατά τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, πολλοί από τους ντόπιους κατοίκους που εργάζονταν στην αφιλόξενη γη του φεουδαρχικού αγροκτήματος παρέμειναν και έτσι σταδιακά άρχισε να δημιουργείται το χωριό. Πριν 200 περίπου χρόνια, το αγρόκτημα περιήλθε στα χέρια κάποιου Γάλλου αριστοκράτη, ονομαζόμενου Georges Lapierre, απόγονοι του οποίου παρέμειναν στην έπαυλη μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Με χρηματοδότηση από την Ιερουσαλήμ, η οικογένεια έκτισε ένα καθολικό παρεκκλήσι κοντά στην έπαυλη. Στην αυλή της εκκλησίας υπάρχει ένα μικρό κημητήριο όπου αναπαύονται οι απόγονοι του Georges Lapierre. Στην ανατολική πλευρά της έπαυλης βρίσκεται η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Κοντέας. Πιστεύεται ότι η εκκλησία αυτή χτίστηκε στο ίδιο σημείο όπου υπήρχαν παλαιότερες εκκλησίες. Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε περί τα τέλη του 19ου αιώνα και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο. Είναι γοτθικού ρυθμού με σταυρωτούς θόλους. Οι ντόπιοι κάτοικοι, χριστιανοί και μη, πλούσιοι και φτωχοί, μαζεύονταν εδώ κάθε χρόνο στις 10 του Φεβράρι για να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Χαράλαμπου. Οι καλυμμένοι ηλιακοί που τριγύριζαν την αυλή της εκκλησίας πρόσφεραν καταφύγιο από τη βροχή στους επισκέπτες και στους πραγματευτάδες που διαλαλούσαν το εμπορευμά τους. Στην είσοδο της εκκλησίας βρίσκεται μέχρι σήμερα το πρώτο δημοτικό σχολείο του χωριού. Οι Φράγκοι κατασκεύασαν ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα άρδευσης, το οποίο βοήθησε στη μετατροπή της γης σε έφορη γεωργική γη. Μέσα από ένα σύστημα λαγουμιών και υπόγειων καναλιών, το νερό διοχετευόταν μέσα από πετρόκτιστα αυλάκια σε στέρνες και πότιζε τη γη. Η Κοντέα ήταν πλούσιο γεωργικό χωριό με καλλιέργειες όλων των ειδών, κυπευτικών και φρούτων. Φυτείες από εσπεριδοειδή και ελαιόδεντρα ευδοκιμούσαν δίπλα από σειρές κυπαρισσόδεντρων. Πριν από 40 χρόνια, φυτεύτηκαν πάνω σε πειραματική βάση 350 χαρουπόδεντρα στην προσπάθεια εισαγωγής νέων φυτιών στην περιοχή. Μετά το 1974, κοντά στην έπαυλη και δίπλα από την εκκλησία του χωριού, χτίστηκε ένα τζαμί. Μια μαρμάρινη επιγραφή με ημερομηνία 1797 περιέγραφε την Κοντέα όπως ήταν κάποτε και όπως ίσως θα μπορούσε να γίνει ξανά. Την ομορφιά της πλούσιας και γόνιμης γης απόλαυσε ο θεατά. Γεμάτη χάρες θεϊκές η φύση πρικισμένη. Γλυκό νερό και άφθονο από τα αυλάκια τρέχει. Δροσίζει κάμπους πράσινους και καρπερά περβόλια. Μελωδικά τα γέρι τραγουδά, απαλά σαν να σε χαϊδεύει. Εδώ είναι χάρμα οφθαλμού και φρένεται η καρδιά σου. Κοντέα είναι το όνομα και έτσι την ξέρουν όλοι. Κήπη, λουλούδια και φυτά είναι πάντα αθισμένα. Όμως παλιά τούτος ο τόπος ποτέ δεν ήταν έτσι. Τώρα που έχει στολιστεί, σε τάξη όλα θα μπουνε. Τώρα θα βρει την ομορφιά και θα γεννεί το θαύμα.